Ναι, και καθυστέρησαν, γιατί όταν ήρθε το πλοίο 19 Μαΐου με το όνομα Cobalt Explorer, σημαία Παχάμας, από τα ναυπηγεία της Νταεβού από την Νότια Κορέα, ολοκένυριο, 7ης γενεάς drill ship, το κρατάγανε στις μηχανές, ούτως ώστε να μπει στο λιμένα της Σημερσίνας ανήμερα 19 Μαΐου. Για μας είναι η γενοκτονία των ποτίων, για τους Τούρκους είναι η απόβαση στον πόντο του Κεμάλ Ατατούρκ. Και ουσιαστικά του αγώνα ανεξαρτησίας, όπως λένε αυτοί, κατά των δυνάμεων που είχαν πάει τότε στην και η Ελλάδα βέβαια στην Μικρά Ασία, και κατά των στρατευμάτων των Σουλτανικών, διότι ξεχνάμε ότι είχαν έναν βαρύ εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους, οι τσέτες, δηλαδή σημαίνει αντάρτες συμμορία στα τουρκικά τσετιά, με αρχηγό τον Κεμάλ, ο οποίος είχε μεταστρέψει από αξιωματικό του Σουλτάνου, στράφηκε κατά του Σουλτάνου με ένα βαρύ μεταξύ τους εμφύλιο πόλεμο, όπου τα σουλτανικά στρατεύματα πολεμούσαν στο πλευρό των Ελλήνων και των υπολείπων συμμάχων κατά του Κεμάλ. Άρα λοιπόν την ημερομηνία αυτή δεν τη διάλεξαν τυχαία, 19 Μαΐου, και 9 Ιουνίου που τελείωσε η ΕΦΕΣ, η άσκηση, είχε δηλώσει ο πρόεδρος Ερντογάν ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου το πλοίο αυτό θα βγει. Έχουμε καθυστερήσει ήδη και 5 μέρες και από ό,τι ακούω θα καθυστερήσουμε και άλλες 15, θα πάμε αρχές Αυγούστου για να βγει το πλοίο. Και βεβαίως ευνόητο είναι ότι δεν δώσανε τόσα λεφτά και δεν το πήρανε για να το έχουν να είναι λιμενισμένο στη Μερσίνα, γιατί τέτοια πλοία, αν θέλανε να τα έχουν απλώς για λόγους πρεστίζ, ότι και καλά έχουν πλοία τέτοια, αλλά δεμένα στο λιμάνι, θα τα κάνουν για τα παλιά τους. Για να πάρουν ένα καινούριο πλοίο, σημαίνει ότι θα το βγάλουν. Όταν βγει αυτό, το πιθανότερο θα ξεκινήσει αναγκαστικά από την Κυπριακή ΑΟΣ, συνοδεία πολεμικών πλοίων. Αυτοί μας το έχουν πει, όχι εγώ, απλώς μεταφορά κάνω τις πληροφόρησεις. Θεωρούν και θεωρώ και εγώ ότι θα έχουμε την έναρξη του καθυστερημένου, βέβαια, αλλά την έναρξη του φετινού θερμού καλοκαιριού με τους Τούρκους. Θεωρείτε ή μπορεί να μεταβληθεί αυτό μετά το ταξίδι του Ερντογάν στην Τεχεράνη, γιατί δεν νομίζω ότι το Ιράκ βγήκε από μόνο του σήμερα το πρωί. Είχε και άλλους βομβαρδισμούς και βάσεις τουρκικές στο βόρειο τμήμα του. Δεν ξύπνησε σήμερα το πρωί. Προφανώς κάποιος το σπρώξε μετά τη συνάντηση στην Τεχεράνη. Όχι ότι δεν έχει δικαίωμα, βεβαίως και έχει δικαίωμα τη στιγμή που βομβαρδίζονται περιοχές του, αλλά το κάνει ενώ δεν το κάνει τόσο καιρό. Μήπως κάτι αλλάζει στο κλίμα το οποίο, κατά τη γνώμη σας, εσείς ξέρετε καλά την τουρκική νοοτροπία, πρέπει να το ξαναμετρήσουν ή όχι? Όχι. Ο πρόεδρος Ερντογάν, επειδή άκουσα όλη την ομιλία του που έκανε τότε, 9 Ιουνίου, προσέξτε, είναι τελείως διαφορετικό οι ατάκες που παίζονται στα ΜΜΕ, τελείως διαφορετικό ένα ρεπορτάζ που έχει μια πρόταση ή δύο προτάσεις από αυτά που λέει, την ουσία δηλαδή ενδεχομένως, την κεντρική ιδέα, είναι τελείως διαφορετικό να ακούσει όλη την ομιλία. Στην ομιλία του λοιπόν, ο Ερντογάν μας δήλωσε ότι η πρόθεσή του είναι ότι έγινε το εναρκτήριο λάκτισμα, δηλαδή ουσιαστικά, και ουσιαστικά η πρόθεσή του είναι ότι η χώρα υπό την ηγεσία του ή με όποιον θα είναι στο μέλλον, ως παρακαταθήκη δηλαδή του το αφήνει, στρέφει πλέον προς την Ευρασία. Και είπε ότι μένουμε στη Δύση όσο μας εξυπηρετούν οι συμμαχίες μας, όσο είμαστε στο ΝΑΤΟ και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Βεβαίως, σε περίπτωση που θεωρούσαν ότι έχουμε ανάρμοση συμπεριφορά μη συμμαχική και θελήσουν να μας αποβάλουν, οκ, δεν χανόμαστε, έχουμε κατεύθυνση, το έδειξε στη συνάντηση στη Τεχεράνη, για όσους μπορούν να καταλάβουν τι έγινε στη Τεχεράνη, και όχι να το δουν έτσι τελείως επιδερμικά ή ότι είχε 48 δευτερόλεπτα όρθιο τον Πούτιν. Θα δούμε το βάθος της κοινοπραξίας και όχι συνεταιρισμό, έτσι, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Κοινοπραξία είναι συνεργασία στιγμιαία για έναν κοινό αντιδυτικό σκοπό αυτή τη στιγμή. Όμως είναι μια κοινοπραξία, ένα consortium τριών μεγάλων χωρών, παικτών, οι οποίοι έχουν έντονο εθνικιστικό στοιχείο μέσα τους, έχουν έντονο αυτοκρατορικό στοιχείο μέσα τους, σε αναγωγή στο σήμερα, και θεωρούν ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα στιγμιαία, έχουν μια λυκοφιλία στιγμιαία, γιατί εξυπηρετούν έναν κοινό σκοπό, δηλαδή έχουν έναν κοινό εχθρό τη Δύση αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάνε τη δικιά τους ιστορία, τους άπειρους πολέμους που έχουν οι Οθωμανοί με τους Ιρανούς, τους Πέρσες ή με τους Ρώσους και μεταξύ τους.
και η Ρωσία με την Περσία παλαιότερα για την διαχείριση της Κασπίας. Άρα κύριε Σταθακόπουλε, οι μεγάλοι δυτικοί παίκτες και σύμμαχοι μόνο έχουν αντιληφθεί που πάει το πράγμα ή πάλι πέφτουν από τα σύννεφα βλέποντας εικόνες στην Τεχεράνη? Οι επιδερμικά μελετώντες και όσοι μένουν μόνο σε κομματικούς λόγους που εκφράζουν τα κόμματά τους ανά τις δυτικές χώρες πέφτουν από τα σύννεφα. Πιστεύω όμως ότι η ΣΥΑ και γενικώς το βαθύ κράτος της Αμερικής τουλάχιστον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό προσπαθεί να κρατήσει ακόμα, παρά τις διαφορετικές εισηγήσεις, να κρατήσει την Τουρκία από εδώ μεριά, διότι μια Τουρκία η οποία θα αποπεμφθεί ή θα φύγει και οθελώς από το ΝΑΤΟ, θα γίνει ανεξέλεκτη και όχι απρόβλεπτη. Απρόβλεπτο σημαίνει κάτι έκτακτο μη κανονικό. Δεν έχουμε κάτι έκτακτο μη κανονικό με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει σταθερή πορεία. Ξέρουμε τι κάνει. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει μια ανεξέλεγκτη όμως Τουρκία, έναν παρολμητικό Ερντογάν, ναι, όπου θα πέσει στιγμή, ξαναλέω, σε επίπεδο κοινοπραξίας. Δηλαδή πράττουμε κοινώς για ένα συγκεκριμένο έργο τώρα. Στο μέλλον, άλλο καπέλο. Και προερχόμενη από μια λυκοφιλία με τους Ρώσους ή τους Ιρανούς. Μια Τουρκία λοιπόν η οποία θα στρέψει και ελέγχει νομίμως, σύμφωνα με το Μοντρέ, τα στενά, τα τόσο ζωτική σημασία για τους δυτικούς αυτή τη στιγμή λόγω πολέμου, αλλά και των Ρώσων διαχρονικά στην ιστορία τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν το θέλει η Αμερική στην παρούσα, δεδομένου ότι ήδη φαίνεται να ανοίγουν μέτωπα στη Μικρά Ασία, δηλαδή στη Γαστέρα από την άλλη μεριά της Τουρκίας. Ενδεχομένως ενεργοποιηθεί το κουρδικό. Οι Κούρδοι έχουν ένα άλλο δομικό πρόβλημα. Με προλάβατε εδώ τώρα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση αυτά που αναπτύσσετε, άρα το κουρδικό που απλώνεται βόρειο Ιράκ, βορειοδυτικό Ιράν, βόρεια Συρία, νοτιοανατολική Τουρκία, καθίσταται δομικό στοιχείο των εξελίξεων. Σαφώς. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Ναι, σαφώς. Ας πρέπει να επιληθεί ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό των Κούρδων. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί οι Κούρδοι στην ιστορία τους, ενώ τους δόθηκε πάρα πολλές φορές η ευκαιρία, δεν έκαναν δικό τους κράτος. Έχουν μια βαθιά παθογένεια, πιο σκληρή από αυτή που έχουμε εμείς μεταξύ μας. Τη διχόνια, τη δολερή δηλαδή. Πολλοί Κούρδοι βολεμένοι στις χώρες που είναι διάσπαρτοι, από Τουρκία αλλά μέχρι την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν και το Ιράκ, Συρία, Ιράν κτλ. Μεγάλες κοινότητες έχουν βαθιά μεταξύ τους πολιτικά και ιδεολογικά θέματα, τα οποία δεν έχουν επιληθεί και για αυτόν τον λόγο δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν ένα ενιαίο κράτος, όμως δόθηκαν ιστορικές ευκαιρίες. Είναι πάρα πολλοί εξ αυτών αστικοποιημένοι, γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες κτλ. Πολίτες των χωρών, της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Αρμενίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας κτλ. Οι οποίοι δεν είναι όλοι αντάρτες του PKK ή του YPG κτλ. Ναι, ναι. Ούτε τους βλέπουν έτσι. Τους βλέπουν αυτούς ως ακροαριστερούς. Δηλαδή δεν τους βλέπουν ακριβώς ότι θα. Ότι κάνουν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Ναι, μάλιστα, δεν έχουν πιστεί γι' αυτό και θεωρούν θα τους ανακατέψουν και θα τους χαλάσουν και τη ζαγαρένια τους. Πολλών αστικοποιημένων. Επομένως, αν λυθούν αυτά τα θέματα τα εσωτερικά, ενδεχομένως ότι μπορεί να παίξει το κουρδικό ένα μοχλό πίεσης, σαφώς. Όμως, όπως βλέπουμε, το παιχνίδι αντί να κλείνει, το είχαμε πει πολύ εξ ημών ήδη από το Φλεβάρι που ξεκίνησε στην Ουκρανία το θέμα, ότι ουσιαστικά έχει κληθεί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος σε επίπεδο ενεργειακό, οικονομικό, διατροφικό, ψυχιστικό σίγουρα. Ζωνών επιρροής σαφώς. Ελπίζουμε να μην γενεκευτεί με όπλα παγκόσμια όπως οι προηγούμενοι, πλην όμως ότι είμαστε σε ένα είδος υβριδικού τρίτου παγκόσμιου πολέμου, είναι δεδομένο και αναμενόμενο δηλαδή αυτό, και ότι θα ανοίξει το πεδίο. Ακούσαμε τι γίνεται τώρα με τη θεωρία η ΣΥΑ για την Κίνα και την Ταϊβάν, Ταϊβάν και τα λοιπά, και νομίζω ότι αυτό θα έχει, μπλέκοντας όλο αυτό με ενεργειακό, επιστημιστικό, περιβαλλοντολογικό θέμα, διαχείριση υδάτινων πόρων, με Τουρκία τώρα με Ιράκ θέμα, κάτι και παλιό θέμα βέβαια και Τίγρη, και πάρα πολλά θέματα μπλέκονται μέσα και τα πολιτιστικά, και βλέπουμε ότι πόσο επίκαιροι είναι οι καθηγητές που γράφανε και ο Χάτιντεν και ο Τσόμσκι και όλοι αυτοί για τη σύγκρουση των πολιτισμών για τη δεκαετία των 90, ότι ουσιαστικά αυτό είναι αναπόφευκτο.
Και σε περίπτωση που η Τουρκία αποπεμφθεί ή φύγει και εθελώς από το ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι ο Φερετζές, ο Μανδύας, η στάχα μου συμμαχίας που έχει μαζί μας, που είναι και αποτρεπτική από το να συγκρουστούμε ανοιχτά, πέφτει. Άρα λοιπόν η αιχμή του δόρατος της Δύσης κατά της Ανατολής είμαστε εμείς και της Ανατολής κατά της Δύσης η Τουρκία. Άρα λοιπόν πάλι ιστορικά επάνω στο μετέχνιο το συνοριακό θα συγκρουστούμε. Όπως δεν είναι στρατιωτικοί αναλυτές και τους ακούω με βάδια. Δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι άμεσο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Σε βάθος χρόνου είναι δεδομένο όμως ότι θα συμβεί αυτό. Είναι δηλαδή νομοτελειακό. Πώς να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς ή τα παιδιά ή τα εγγόνια μας. Και το θέμα είναι κατά πόσο θα είμαστε ως κοινωνία προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο ή θα ζούμε στο φαντασιακό μας, όπως θα λέγει ο Καστοριάδης. Άσχετα αν έχουμε όπλα, αλλά τα όπλα, όπως λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι, χρειάζονται ανθρώπους. Αλλιώς από μόνα τους δεν κάνουν δουλειά. Λέει εδώ ο φίλος Τάκης, συμφωνώντας απόλυτα μαζί σας για το κουρδικό στοιχείο, είναι λέει ο χώρος με τα κόμματα ρεκόρ. Έχει μετρήσει 65 κόμματα. Ναι, έτσι. Πολιτικά και αργόνως. Αν εμείς έχουμε μία φορά διχόνια δολερία, αυτή την έχουν στην Ιωστή. Θέλω... Γι' αυτό είχε προσπαθήσει τότε να προσετεριστεί τον Κεμάλ, ο Ζυγιά και ο Κάλπ, που ήταν κουρδικής καταγωγής από τον Διγιάρμπακιρ, γράφοντας το βιβλίο «Αρχές τουρκισμού», που ήταν ο πνευματικός πατέρας του Κεμάλ, προσπαθώντας να γίνει ένα τουρκο-κουρδικό κράτος καθαρό, πέραν από λογικές σουλτάνων και επιρροές της Δύσης, γιατί θεωρούσαν ότι η Δύση και ο Σουλτάνος ήταν μοιραίοι κατά των Κούρδων, Οθωμανών πολιτών. Το προσπάθησε ο Ζυγιά και ο Κάλπ, όταν πέθανε νωρίς, αυτός ο κοινωνιολόγος νομικός, πνευματικός πατέρας του Κεμάλ, όταν πέθανε νωρίς, αφού εκμεταλλεύτηκαν τους Κούρδους ως στρατεύματα οι αντάρτες, τότε Κούρδοι, πώς το λένε Τούρκοι, στον αγώνα ανεξαρτησίας τους, συνέχεια τους ξαναγύρισαν στη λήφη της ιστορίας και τους κατακριούργησαν για αυτούς. Θέλω πριν κλείσουμε, επειδή πολλές φορές έχετε πει μερικά πράγματα που περνάνε έτσι και μετά όταν προκύπτουν όλοι ξαναθυμούνται. Θυμίζω ότι το Turk Aegean έγινε ολόκληρο θέμα, το είχατε φέρει ανύποπτα τον Οκτώβριο, αλλά τότε είχε υποθεί ναι. ότι είναι μια εσωτερική. Δεν ήταν όμως τελικά. Ναι. Θέλω λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες μιας και σας έχω, ναι. να πω το εξής. Η Τουρκία μπαίνει και στα ναι. αθλητικά. Τι εννοώ, ναι. ανακοίνωσε δύο ιστιοπλοϊκούς αγώνες με την επωνυμία Ρεγκάτα. Ναι, έτσι λέγονται οι αγώνες ναι, Ρεγκάτα. Ναι. Παγκόσμια ορολογία αυτή. 51η Turkish Naval Forces Cup είναι το ένα και αφορά τις δυνάμεις ακτοφυλακής, παρακαλώ πολύ, που θα λάβουν μέρος στιοπλοϊκούς αγώνες. Ο άλλος είναι η στιοπλοϊκή ρεγκάτα, η γενικός αθλητική. Έδωσε λοιπόν τους χάρτες. Οι χάρτες είναι ο Διάπλους από την Κωνσταντινούπολη με κατάληξη την Αλικαρνασό, Μπόντρουμ το λένε αυτοί, όπου όμως περνάει δυτικά της Μυτιλίνης, δυτικά και μετά γυρνάει βόρεια και περνάει ανάμεσα στη Χίο και τα μικρασιατικά παράλια. Ελπίζω να μας προκύψει κανένα περίεργο πάλι αφήγημα εδώ πέρα γαλάζιας πατρίδας. Σίγουρα θα προκύψει στους αναλυτές. Θα το θεωρείτε δεδομένο. Και θα πούν ότι πλέουμε ναι. στα τουρκικά ύδατα. Αυτό θα είναι το αφήγημά τους. Μάλιστα. Και ο αγώνας είναι διεθνής και ας έρθουν οι Έλληνες, λέω τι θα λένε, έτσι. Όχι ότι έχουν και δίκιο, τι θα λένε. Και ας έρθουν οι Έλληνες να αποτρέψουν ένα διεθνή αγώνα, μια διεθνή ρεγκάτα. Όπως εμείς κάνουμε το ράλι Αιγαίου αντίστοιχα. Ναι. Το πιο πονηρό βέβαια είναι το άλλο, έτσι. Οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας ακτών 27-29 Ιουλίου. Αυτό είναι πρωτάκουσα. Τώρα που σας τα ακούω και είναι πρωτόγνωρο. Δεν το έχω ξανακούσει να ξαναγίνεται. Ξέρω ότι συμμετέχουν, ας πούμε, στο ράλι Αιγαίου, οι σχολείς ναυτικών δοκίμων η δικιά μας. Συμμετέχει με σκάφος και βγαίνει νικήτρια συνήθως. Αυτό σχετίζεται με την αυτοσύνη και τον αθλητισμό και το πανίτερο. Το χειρισμό του Αιγαίου. Ως θάλασσα και ως αέρας. Αλλά αυτό τώρα, δηλαδή, αγώνες του κειμενικού, του τουρκικού. Λοιπόν. Και ο Βενλίκ.